Θα επιχειρήσουμε μία σύνδεση με Μιλοπόταμο για το θέμα των δασικών χαρτών και αμέσως μετά θα πάμε Χερσόνησο να μιλήσουμε με εκπροσώπους του λιανεμπορίου. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα των δασικών χαρτών. Ένα θέμα το οποίο προκαλεί προβληματισμό, προκαλεί ανησυχία. Χθες είχαμε και μία σχετική τηλεδιάσκεψη και βλέπετε και τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μιλοποτάμου. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Ενώ συμμετέχετε βέβαια και έχετε ενεργό ρόλο και στην Παγκρίτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των δασικών χαρτών, θα επαναλάβω ότι χθες έγινε μία τηλεδιάσκεψη. Το Υπουργείο κατά κάποιο τρόπο παραδέχεται ότι έχουν υπάρξει λάθη στους δασικούς χάρτες. Την ίδια ώρα και η ΠΕΔ Κρήτης βρίσκεται στον πλευρό των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Οι απαντήσεις που έχετε πάρει μέχρι και αυτή τη στιγμή και χθες στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης από τους εμπλεκόμενους φορείς, από το Υπουργείο, σας καλύπτουν? Όχι κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν μας καλύπτουν καθόλου. Απαντήσεις δεν πήραμε σχεδόν καθόλου. Και τότε από εκεί και πέρα αποφασίσαμε η Παγκρίτια Συντονιστική Επιτροπή να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη εχθές το βράδυ, επί ωρών βέβαια, μέχρι να αποφασίσουμε και να συντονιστούμε, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, Άντωνε, για να καταλάβει και ο κόσμος το πώς ξεκινάμε και τι μέλετε να γίνει. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα τα χωράφια μας, τα φωσκοτόπια μας, να γίνουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Όλη η αναφορά που έχουμε κάνει και θα κάνουμε θα φτάσει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και σε όλους τους υπουργούς και τους βουλευτές σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στη Χαλκίδα του 2012 και στο Μαραθώνα ακόμα, οι ιδιοκτήτες που είχαν τα χωράφια εκεί, που τα είχαν βγάλει τότε δασικά, είχαν κάνει αντιρρήσεις και στάσεις. Μιλάμε από το 2012 και μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί ακόμα. Φανταστείτε πόσα χρόνια θα χρειαστούμε ακόμα για να αποχαρακτηριστούν ή βγαίνει βέβαια το Υπουργείο έτσι. Και λέει ανοιχτά ότι σε καμία περίπτωση δεν θα θιχθούν ούτε ιδιοκτησίες από τη μία, αλλά δεν θα πειραχθούν και επιδοτήσεις από την άλλη. Δεν θα πειραχθούν. Τι απαντάτε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σε αυτή την παγίδα δεν θα πέσουμε. Εμείς θα πολεμήσουμε, διότι δεν θα ανεχτούμε και δεν θα επιτρέψουμε, όπως προανάφερα, σε κανένα να αφισβητήσει και να διεκδικήσει την κυριότητα της γης που μας άφησαν οι προγόνοι μας με αίμα. Λοιπόν, με οποιοδήποτε κόστος αν είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, εμείς εχθές το βράδυ επί ώρες καθίσαμε και συζητήσαμε όλοι οι φορείς, όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, κτηνοτροφικοί συλλόγοι, αγροτικοί συλλόγοι, αμπελουργών, ελαιοργών, συνεταιρισμοί, ενώσεις. Λοιπόν, πήραμε κάποιες αποφάσεις. Οι αποφάσεις έχουμε και ένα μέλος στη Συντονιστική Επιτροπή που είναι νομικός, είναι ο Κωνσταμπασάκης ο Νίκος. Τον ευχαριστούμε βέβαια δημόσια πάρα πολύ τον άνθρωπο, διότι και αυτός είναι ιδιοκτήτης γης. Έχει δει τα τεράστια λάθη που έχουν γίνει και με την παρουσία του συμβάλλει και αυτός ουσιαστικά. Λοιπόν, εμείς πήραμε μερικές αποφάσεις στη Συντονιστική Επιτροπή. Οι οποίες είναι, κύριε Παπαδάκη? Οι οποίες είναι. Αποφασίσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά πάντων υπευθύνων που έφτιαξαν τους χάρτες και θα δοθεί σε όλες τις εισαγγελικές αρχές και θα φτάξει και μέχρι τον Άριο Πάγο. Ήδη φτιάχνεται αυτή η μηνυτήρια αναφορά. Λοιπόν, φτιάχνουμε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα υπογραφών και χειρόγραφη βέβαια, που όποιος δεν μπορεί να μπει στην πλατφόρμα αυτή να υπογράψει, δηλαδή ηλεκτρονικά, θα υπάρξει και το χειρόγραφο. Όποιος έχει προβλήματα για να μαζευτεί ο κόσμος να αναφέρει την αντίδρασή του. Λοιπόν, άρνηση στον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη γης να μην κάνει ούτε έσταση ούτε αντίρρηση, διότι παραδέχεται ότι χάνει την περιουσία του με αυτή την κίνηση. Οπότε δεν θα προχωρήσετε στη διαδικασία ενστάσεων και αντιρρήσεων? Όχι βέβαια.
Όχι, ναι, βέβαια. Δεν θα προχωρήσουν. Λοιπόν, αυτή είναι μια παγίδα. Τα χωράφια μας ήδη μας ανάφεραν, κύριε Παναγιωτόπουλε, σήμερα από τη ΣΕΚ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, που ήμασταν όλοι οι κτηνοτροφικοί συλλόγοι εκεί πέρα, στην Κοζάνη. Υπήρχε μια δεξαμενή που ποτίζαν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα των από εκεί πέρα. Φύγανε, χάλασε ο Δήμος τη δεξαμενή αυτή και την παραχώρησε στο κράτος για να κάνει φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Φανταστείτε πού έχουμε φτάσει. Λοιπόν, εμάς το αίτημά μας είναι και θα συνεχίσουμε να το ζητάμε. Μάλιστα. Και θα πολεμήσουμε για αυτό το πράγμα. Θα επιδιώξετε άμεση, ναι, ολοκληρώστε. Άμεση απόσυρση των χαρτών για να γίνει αναδιόρθωση των λαθών που έχουν γίνει. Δεν μπορεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, να μου βγάζει ένα χωράφι που βλέπουμε παραδείγματα τη σήμερα ημέρα. Πάρα πολλά. Έχουμε δεχτεί, μιλούμε, εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Να έχει αγοράσει κάποιος το οικόπεδο, να χτίσει το σπίτι, να του βγάζει την αυγή δασικιά, που να μην έχει καν ούτε τίποτα, ούτε δέντρο, ούτε ασπάλακο. Θα επιδιώξετε διαβούλευση, συνάντηση με στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου. Ο σχεδιασμός σας τις επόμενες ημέρες, τι προβλέπει? Εννοείται ότι θα επιδιώξουμε συνάντηση στο Υπουργείο. Σεβόμαστε βέβαια όλη αυτή την πανδημία του κορονοϊού. Βλέπουμε καθημερινά ότι αυξάνονται αντί για να λιγοσταίνουν τα συμπτώματα. Λοιπόν, θα επιδιώξουμε συνάντηση στο Υπουργείο. Θα φτάσουμε, όπως προανάφερα, θα φτάσουμε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρέπει να λάβει υπόψη. Δεν μπορεί ένα Υπουργείο να καταδικάσει και να μας βγάλει στο δρόμο και εμάς και τα παιδιά μας. Έτσι, ο ίδιος ο Υπουργός πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Μην ξεχνάει ότι ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Κύριε... Ζητάμε λοιπόν ναι, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με μεγάλη ευαισθησία, κριτικός είναι, το πρόβλημα όμως δεν το εστιάζουμε μόνο στην Κρήτη, είναι πανελλαδικό. Λοιπόν, να λάβει υπόψη όλου αυτού του προβλήματος. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς από την πλευρά μας καταγράφουμε το ρεπορτάζ, παρουσιάζουμε βέβαια τις θέσεις σας και εδώ είμαστε βέβαια να αναδείξουμε τα όποια προβλήματα. Όπως προείπα, το ίδιο το Υπουργείο έχει παραδεχθεί ότι υπάρχουν λάθη στην όλη διαδικασία και ένα πολύ μεγάλο μέρος φορέων, όπως η ΠΕΔ Κρήτης, βρίσκεται στο πλευρό σας και τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θυχθούν ούτε περιουσίες, ούτε ιδιοκτησίες, αλλά ούτε και επιδοτήσεις. Να το τονίσω. Κύριε Παναγιωτόπουλο, κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχεται ότι υπάρχουν λάθη, αλλά δεν βλέπουμε να κινείται προς την καλύτερη. Αλλά πρέπει να διορθωθούν. Λοιπόν, σωστά. Σωστά. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να διορθωθούν. Δεν μπορούμε να επιβαρυνθούμε εμείς με ένα κόστος που μας καλούν αυτή τη στιγμή να μας πούνε, ξέρετε κάτι, δώστε 40 ευρώ στα 10 στρέμματα από ό,τι μας λένε ή 80 ευρώ στα 20 στρέμματα. Μιλάμε ότι υπάρχει φτώχεια τη σήμερον ημέρα. Ένα χρόνο και κάτι μήνες διανύουμε τώρα τον κορονοϊό. Μάλιστα. Δύσκολη λοιπόν, κατάσταση και δύσκολη συγκυρία. Έχετε δίκιο. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση από την ίδια την κυβέρνηση. Ζητούμε ξανά να δηλαδή, όλοι οι υπουργοί και όλοι οι βουλευτές να πιέσουν τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Αμυρά, να πάρει πίσω τις κάρτες. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είπαμε, φταίνε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρω το χρόνο σας ότι είναι πολύ σημαντικό, σε λέω ναι, την τελευταία μου κουβέντα. Δεν μπορεί να φταίνε δύο εργολάβοι που πέσανε στη φτώχεια να κάτσουν να καταστρέψουν ένα νησί ολόκληρο. Μάλιστα, κύριε Παπαδάκη, έτσι, βέβαια. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο, το παρακολουθούμε στενά το θέμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.